σπίτι του, αυτό πρέπει να σε κάνει να είσαι περήφανος μέσα στον πόνο σου. Να στηρίξεις τη γυναίκα σου, γιατί ο άντρας έτσι και ο καλός σου καπετάνιος φαίνεται στα δύσκολα και στις φορτούνες. Έτσι. Και εμείς όλοι είμαστε κοντά σας για να σας συμπαρασταθούμε σε αυτή τη δοκιμασία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σας πάρα. Να είστε καλά. Ο Θεός μου οφείλει τον αδερφό. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να σε κάνει να είσαι υπερήφανος. Εκείνος μπορεί να έπεσε, αλλά υψώθηκε πολύ ψηλά. Στη συνείδηση όλου του κόσμου. Έτσι, όλου του κόσμου. Ο Θεός αγάπησε. Έτσι, και αυτό απέδειξε τι είμαστε οι Έλληνες. Ότι έχουμε μέσα μας φιλότιμο και ψυχή. Σωστό. Και μπορούμε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Να είσαι γερός, εύχομαι. Και έτσι ήρθα να σε δω και να σε χαιρετήσω. Έτσι. Θα γυρίσεις και στη Γερμανία πάλι. Έχετε, εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά, ε. Απλώς ερχόσασταν εδώ τα καλοκαίρι, ε. Αλλά τώρα, το ένα κορίτσι, το άλλο, αγόρι. Και εκείνους να τους πεις και τους δύο να είναι υπερήφανοι για τον αδελφό τους. Βέβαια η κοπέλα θα αισθάνεται δύσκολο, σου λέει, ζω εγώ γιατί θυσιάστηκε ο αδελφός μας. Αλλά έτσι γίνεται. Εσύ όμως θα τους στηρίξεις όλους. Είμαστε μουσαφιρέοι. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε μουσαφιρέοι που λέγανε οι παππούδες μας, ε. Έτσι το λέγανε. Να είσαι καλά, να είσαι γερός.